Oh.
θριαμβεύει. Δηλαδή, η Ορθοδοξία ολοκληρούται. Δηλαδή, η Ορθοδοξία εκφράζεται. Γιατί το πρόσωπο της Παναγίας είναι η σύνοψη του ανθρωπίνου γένους και του θείου γένους. Θεολογικά, εάν το κρίνουμε το θέμα, το πρόσωπο της Παναγίας, όπως πολλοί από τους λαλούντες, ιεράρχες και κήρυκες του Ευαγγελίου αναφέρουν, είναι το κλειδί της παρουσίας του Θεού πάνω στην γη, της κενώσεώς του, του αδειάσματός του, της επαφής του με αυτή την ίδια τη σάρκα, τη δική σας και τη δική μας. Το πρόσωπο λοιπόν της Παναγίας, γι' αυτό και εμείς, ειδικά οι Ορθόδοξοι και οι Έλληνες και οι Ορθόδοξοι τελικά, τιμούμε τόσο πολύ το πρόσωπό της, γιατί είναι αυτή που μας εκπροσωπεί. Μας εκπροσωπεί στην φύση μας, στην ανθρώπινη, σε ό,τι υποφέρουμε στη ζωή. Αυτή επικαλούμεθα, από αυτή ζητούμε να συμπαρασταθεί, από αυτή ζητούμε να πρεσβεύει κοντά εις τον Χριστό των Υιών της, των Θεών που εκείνησε, εκειοφόρησε, να σταθεί εις τη βοήθεια της ανθρωπότητας. Να λοιπόν μία λαϊκή θεολογία. Δεν χρειάζονται πλάβονε μυστικοί. Χρειάζεται η διάθεση της ψυχής μας. Χρειάζεται το λογικό μας το απλό. Ζωντανή, δυνατή, άνθρωποι με προσωπικότητα. Όχι εγωιστές, υπερήφανοι να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη ζωή μας σε οποιοδήποτε στάδιο και αν βρισκόμαστε. Και να ξέρουμε ότι όπως ο Χριστός πέθανε, σταυρώθηκε, αναστήθηκε και ανέβηκε στους ουρανούς. Το ίδιο παράδειγμα μας δίνει σήμερα και η Παναγία μας. Το σώμα της, το σώμα μας, όλων μας, πεθαίνει, αλλά ανασταίνεται, μεταμορφώνεται, μεθύσταται, ανεβαίνει εις τον ουρανό. Αυτό είναι το σχήμα. Να γιατί η Παναγιά δεν είναι η Αγία που αγιάστηκε, αλλά είναι αγιασμένη εκ φύσεων. Το Θεό πήρε μέσα της, τον ίδιο το Θεό μέσα της, η συγκατάβαση του Θεού να μπει μέσα στη δική μας τη σάρκα, μέσα στην Παναγία, μέσα σε εσάς, μέσα σε εμάς, σε όλους. Έχουμε μέσα μας εκγενετής τον Θεό. Έχουμε μέσα μας στο βάπτισμά μας τη σφραγίδα του Θεού, μέσα μας είναι θα εμείς οι άνθρωποι που αγωνιζόμαστε. Μην παραλείπετε αυτή τη χάρη που μας δίνει ο Θεός. Γιορτάστε με χαρά. Μην λυπήστε που δεν μας προσφέρει ο πατήρ Αντώνιος απλόχερα σήμερα το απόγευμα και χθες την υπηρεσία του. Μας προσέφερε τη Θεία Λειτουργία αυτό το μεγάλο δώρο και του ευχόμεθα ο Θεός από την υγεία χρόνια πολλά όταν οι συνθήκες μας επιστρέψουν. Εδώ περίμενε. Thank you.
Amen.